Πάμε όμως σε σένα, Βαγγέλη, καθώς είχαμε μια έτσι, πολύ δυσάρεστη είδηση με έναν 60χρονο ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε έξω από το σπίτι του. Πρόκειται για μια είδηση που έχει προκαλέσει σοκ στην Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όταν πριν από λίγες ημέρες, νωρίς το πρωί, ένας 60χρονος γιατρός, κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες, αυτοπυρπολήθηκε έξω από το σπίτι του, στην περιοχή στα Πεύκα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα λοιπόν με τους γιατρούς, έχει εγκάβματα βαθμού στο 80% του σώματός του. Όπως καταλαβαίνουμε, η κατάσταση της υγείας του παραμένει ακόμη κρίσιμη. Οι συνάδελφοί του, οι γιατροί, μιλώντας σε τοπικά site της Θεσσαλονίκης, ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό γιατρό, ο οποίος καθημερινά έδινε μάχη για τους ασθενείς του να γίνουν καλά και ότι αντιμετώπιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποια σοβαρά προβλήματα, χωρίς να αναφέρουν περαιτέρω λεπτομέρειες και πληροφορίες. Αυτό που ευχόμαστε είναι ο γιατρός, ο 60χρονος άντρας, να καταφέρει να διαφύγει τον κίνδυνο. Και να φυσικά, από ό,τι φαίνεται, και όταν καταφέρει και αποφύγει τον κίνδυνο, να πάρει και την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπες, προφανώς αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα που σίγουρα θα χρειαστεί και ψυχολογική στήριξη. Και καλό είναι δηλαδή όταν κάποιος βλέπει ότι κάτι τον απασχολεί και χρειάζεται να μιλήσει κάπου, καλό είναι να επισκέπτεται έναν ειδικό, και ο ίδιος γιατρός βέβαια θα έπρεπε στην καλύτερη περίπτωση να ζητήσει τη βοήθεια ενός συναδέλφου ειδικού. Ας ελπίσουμε όμως ότι ο άνθρωπος θα αποφύγει τα χειρότερα, θα βγει από την εντατική. Πάντως δεν γνωρίζουμε τους λόγους που τον όθησαν σε αυτή την πράξη. Έτσι, αν πρόκειται για προσωπική λόγη, αν πρόκειται για επαγγελματική, αν πρόκειται για οικονομική, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως όπως και να έχει, ο άνθρωπος καλό θα είναι να έχει και μια ψυχολογική υποστήριξη.